Κύριε, καλησπέρα σας. Είναι η συνέχεια της εκπομπής «Όχι τους Κανίβαλους». Σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε τον Αλέξη Γιουσκόβιακ και την Σωρίνα Πέτροβιτς, δύο Ελληνόπουλα, οι οποίοι θέλουν να παραπονεθούν, να δώσουν μια γροθιά στο κατεστημένο, γιατί δεν τους παραχωρούνται οι πράσινες κάρτες, τις οποίες και οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δικαιούνται. Να γνωρίσουμε, παρακαλώ, τον Αλέξη Γιουσκόβια και τη Σωρίνα Πέτροβιτς. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τη Δεσποινή Σωρίνα και τον κύριο Αλέξη. Πείτε μας, Δεσποινή Σωρίνα, τα προβλήματά σας. Να πω πρώτα στον κόσμο καλησπέρα σας. Είμαι Σωρίνα Πέτροβιτς, είμαι Ελληνίδα και έχω να παραπονηθώ γιατί δεν μου δίνουν το πράσινη κάρτα να μείνω στην Ελλάδα και τώρα μου είπαν ότι πρέπει να γυρίσω πίσω στη Ιουγκοσλαβία. Εγώ είμαι πατριώτησα, είμαι Ελληνίδα και θέλω να μείνω εδώ μαζί με τον Αλέξη. Καλησπέρα και σε μένα. Με λένε και εμένα Αλέξη Γιουσκόβιακ. Είμαι Γνήσιο Ελληνόπουλο. Μένω στην Ελλάδα πολλά χρόνια, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Δεν μου δίνουν και εμένα την πράσινη κάρτα. Γιατί? Παιδιά, εδώ δουλεύετε στην Ελλάδα? Δουλεύουμε και οι δύο με τον Αλέξη στο ίδιο μαγκαζί. Δουλεύω χορεύτρια είμαι. Εγώ δουλεύω σαν παρκαντόρας, παρκάρω τα μάξια, αλλά... Μπορείτε να μας πείτε λίγο τα σημάδια που έχετε, τι είναι? Οι αστυνομικοί δεν με συμπαθούν καθόλου, με έχουν στην μπούκα. Για ποιο λόγο? Με πιάσαν και με βαρέσανε. Πώς με κάνανε. Να, πώς με κάνανε. Αν είναι δυνατόν. Εσείς ξέρετε για ποιο λόγο? Όχι, δεν μας εξηγούν γιατί. Μας συλλαμβάνουν, μας χτυπάνε, μας φέρουν πολύ άσχημα και δεν μας λένε γιατί. Μα εγώ επιμένω, είμαι Ελληνίδα. Και εγώ είμαι Έλληνας και θέλω πράσινη κάρτα. Παιδιά, ενσήματα έχετε τις δουλειές σας? Όχι, δεν μπορεί για να βάλει ένσημα, αφού δεν έχουμε κάρτα. Χωρίς κάρτα τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Δεσποινή Σωρίνα και ο κύριος Αλέξης. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, να εκφράσετε κάποιο παράπονο ίσως στο Πρωθυπουργό που αυτή τη στιγμή ίσως βλέπει την εκπομπή μας? Στο κύριο Σιμίτη να μπορέσει να μας βοηθήσει γιατί το ψήφισα και γιατί θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσω πολύ από τους Έλληνες που με έχουν βοηθήσει γιατί ξέρουν ότι είμαστε πατριώτες. Πώς να πω... Αγαπάμε την Ελλάδα και θα μείνουμε εδώ μέχρι τέλος. Ένα πράγμα μόνο το πω για τους αστυνομικούς. Δεν τους πάω καθόλου. Έτσι κατραμπότσι και εμένα. Нет, ты мышь фейсбук, ты мой дупаешь, ты пираешь, ты... Нет, ты иди в дурак! Я скатрапенчик, как ты банчик. Я не скатрамо, а если ты чпак.